φτάνοντας στο τέλος της σεζόν πλέον, κάνοντας ένα μίνι απολογισμό όλης αυτής της χρονιάς, η οποία ήταν αρκετά δύσκολη χρονιά για τον ΠΑΟΚ, είχες καπανεβάσματα πολλά, τι τίτλο θα έβαζες? Νομίζω ότι ο τίτλος που θα ήταν κατάλληλος για αυτή τη χρονιά ήταν με μια λέξη ΠΑΟΚ. Πολλά σκαμπανεβάσματα, το κύριο χρώμα της ομάδας άσπρο-μαύρο, κάποιες στιγμές πολύ καλές, κάποιες στιγμές πολύ άσχημες, κάποια συναισθήματα, τα κυρίως συναισθήματα όπου είχαμε στην μέση της σεζόν, όπου υπήρχε ένα άδειασμα στην ψυχολογία μας, αλλά στο τέλος όπου καταφέραμε να κλείσουμε μια σεζόν αρκετά επιτυχημένα, όπου κατακτήσαμε και το κύπελλο στην έδρα του αντιπάλου. Μια σεζόν με αρκετά έντονες κακές στιγμές, αλλά και αρκετές χαρούμενες. Ποια είναι η στιγμή η οποία θυμάσαι, η άσχημη, η οποία θα πεις ότι ναι, σε αυτή τη σεζόν δεν θα ήθελα να υπάρχει, και ποια είναι η πιο χαρούμενη εικόνα που σου έρχεται στο μυαλό αυτή τη σεζόν? Η σκηνή που θέλω να ξεχάσω είναι η φάση που έγινε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Δεν θέλω εγώ να κρίνω ποιος φταίει, τι δεν φταίει, ήτανε, δεν ήτανε. Απλά σε εκείνο το μάτς όλη η ομάδα, όλοι οι ποδοσφαιριστές νιώσαμε πολύ άσχημα. Νιώσαμε ότι χάνουμε κάτι το οποίο αξίζουμε σε όλη τη σεζόν. Και η σκηνή η οποία θα θυμόμαστε όλοι μας δεν θα είναι άλλη από την επίτευξη κυρίως του δεύτερου γκολ στον τελικό, γιατί εκεί καταλάβαμε όλοι μας ότι κατακτάμε το κύπελλο. Πώς διαχειρίζεται η ομάδα, γιατί η ομάδα είναι οικογένεια, έτσι. Πώς διαχειρίζεται η ομάδα και πώς διαχειρίστηκε φέτος ο ΠΑΟΚ τις καλές και τις κακές αυτές στιγμές που μου περιέγραψες? Ήταν η χρονιά όπου κυρίως δεν, και τις καλές και τις κακές στιγμές τις αντιμετωπίσαμε με μια ισορροπία. Ισορροπία που έχω ζήσει τον ΠΑΟΚ πολλά χρόνια. Πάντα στις καλές στιγμές υπήρχε μια εφορία, στις κακές στιγμές υπήρχε κάτι, μια απογοήτευση, κάτι χειρότερο από απογοήτευση, όπου επηρεάζει πάρα πολύ την ομάδα. Νομίζω ότι φέτος είχαμε όλη την ηρεμία από την διοίκηση μέχρι και τους ποδοσφαιριστές, όπου αντιμετωπίσαμε και τις δύσκολες στιγμές, όπως ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή ο αποκλεισμός μας από την Östersund, τα άσχημα περιστατικά που είχαμε μέσα στη σεζόν, αλλά και κάποιες καλές στιγμές, όπως κάποια σερί που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Βρισκόμαστε και κοντά στο χώρο που βγαίνετε, στον αγωνιστικό χώρο, στη Φυσούνα. Πώς είναι να βγαίνεις στο γήπεδο, να σηκώνεις το κεφάλι πριν από το μάτς και να βλέπεις όλη την Τούμπα γεμάτη? Νομίζω ότι όχι μόνο σε μένα και σε όλους τους ποδοσφαιριστές, όπου υπάρχει πίεση πριν τον αγώνα και το άγχος, όπου είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχει, δεν ασχολούμαστε με τον κόσμο που υπάρχει έξω από τον έξω στις κερκίδες, αλλά κοιτάμε το πώς αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλό μας. Σίγουρα το να είναι γεμάτο το γήπεδο μας δίνει ένα παραπάνω κίνητρο, μας δίνει παραπάνω δύναμη, μας δίνει κάποια διάφορα συναισθήματα που χρειάζονται σε έναν ποδοσφαιριστή, σε έναν αθλητή. Αλλά εκείνη τη στιγμή έχουμε το μυαλό μας μόνο στο πώς θα αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο, τουλάχιστον εγώ προσωπικά. Και είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό. Επειδή ο ΠΑΟΚ έπαιξε και πάρα πολλά παιχνίδια με άδειες στις κερκίδες, νομίζω ότι εκεί υπάρχει σίγουρα διαφορά στην ψυχολογία. Μπορεί όταν είναι ο κόσμος, εσύ να κάνεις focus στο παιχνίδι και να μην βλέπεις αυτό που γίνεται γύρω, αλλά νομίζω ότι όταν είναι άδεια η κερκίδα σε επηρεάζει λίγο ψυχολογικά. Σε επηρεάζει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού όταν το παιχνίδι δεν πάει καλά. Νομίζω ότι αυτούς που πειράζει περισσότερο είναι οι αντίπαλοι. Γιατί ενώ έχουν στο μυαλό τους ότι θα αντιμετωπίσουμε έναν ΠΑΟΚ με γεμάτο γήπεδο και είναι πιο συγκεντρωμένοι, όταν μπαίνουν στο αγωνιστικό χώρο και βλέπουν άδειο γήπεδο, έχουν και αυτοί ένα μεγάλο κομμάτι στην ψυχολογία τους, ότι θα είναι λίγο πιο εύκολα. Εμάς είναι δύσκολο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, κατά τη διάρκεια που τα πράγματα δεν πάνε όπως τα περιμένουμε, τότε έχουμε το πρόβλημά μας. Πώς είναι να
να παρακολουθεί ένας αθλητής ένα ντέρμπι από τον πάγκο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο γιατί το άγχος που υπάρχει όταν παίζεις είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που είσαι εκτός. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι διαφορετικό. Το βλέπεις διαφορετικά το παιχνίδι, σου φεύγει το άγχος κάποια στιγμή, ενώ από τον πάγκο υπάρχει καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και δεν μπορείς και να το εκτονώσεις. Το παιχνίδι έχεις το άγχος, αλλά το εκτονώνεις. Στον πάγκο τι κάνεις? Στα μπουκάλια. Λοιπόν, δύο σεζόν, δύο φορές αλλαγή, περιβραχιόνιο και κύπελο. Τι γίνεται? Δεν πιστεύω συμπτώσεις, αλλά όντως ήταν κάτι το οποίο νομίζω έγινε και η αλλαγή στο ίδιο λεπτό. Νομίζω είναι πάνω κάτω στο ίδιο λεπτό. Δεν με ενοχλεί καθόλου, γιατί κατακτήσαμε το κύπελο, κατακτήσαμε το στόχο μας, όπου δεν θα θυμάται κανείς άμα έχεις παίξει, πώς το έχεις παίξει, τι έχεις κάνει. Καλά. Μόνο θυμούνται όλοι. Και εγώ περισσότερο ότι σήκωσα μαζί με την ομάδα μου δύο κύπελα. Λοιπόν, εσύ έχεις καταφέρει το εξής. Έχεις καταφέρει να έχεις τρομερή αποδοχή πλην του κόσμου, ο οποίος κόσμος αγαπάει πάρα πολύ, και αυτό θα ήθελα να μου πεις πώς τον έχεις κερδίσει. Έχεις τρομερή αποδοχή από τους συμπαίκτες σου. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, για έναν αθλητή. Και συμπαίκτες με τους οποίους δεν είσαι πολλά χρόνια μαζί. Δηλαδή και τα νέα πρόσωπα που έρχονται, μαλεζάς. Δεν ξέρω πώς βγαίνει αυτό προς τα έξω, γιατί προσπαθώ να μην ασχολούμαι με το τι λένε απ' έξω προς τα μέσα και κυρίως σε μένα. Γιατί ό,τι και να είναι άνθρωποι μας, θα μας επηρεάζουν, είτε θετικά είτε αρνητικά. Οπότε στο πρώτο κομμάτι της ερώτησης δεν μπορώ να απαντήσω. Στο δεύτερο, προσπαθώ με τους συμπαίκτες μου να έχουμε ένα καλό κλίμα, γιατί αυτό βγαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες προστριβές, σίγουρα θα υπάρχουν διαφωνίες, κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ φυσιολογικό μέσα σε ανθρώπους να, και ειδικά όταν υπάρχει ανταγωνισμός, να υπάρχουν. Εγώ προσπαθώ με τον τρόπο μου, προσπαθώ να είμαι αυτός μου, προσπαθώ για το καλό και το δικό μου και της ομάδας και των συμπαικτών μου να βρούμε μια κοινή επαφή. Μεγάλο respect πάντως από τους συμπαίκτες σου, και αυτό φάνηκε και στους εορτασμούς για την κατάκτηση του κυπέλου, που ανέλαβαν οι ίδιοι συμπαίκτες σου να κάνουν έκκληση στον πρώτο της ομάδας για να ανανεώσεις. Εντάξει, δεν γίνονται εύκολα αυτά πάντως, Στέλιο. Μου φάνηκε εμένα κάπως περίεργο όλο αυτό. Ναι. Δεν το περίμενα, ούτε καν ήξερα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Ήταν κάτι το οποίο με ευχαριστεί όλο αυτό, γιατί βλέπω ότι ο χαρακτήρας μου τους κερδίζει. Και δεν το κάνω για αυτό το λόγο, το κάνω γιατί έτσι είμαι ή προσπαθώ να είμαι. Βρισκόμαστε στον αγωνιστικό χώρο, το φυσικό σου περιβάλλον. Πώς υπάρχουν στιγμές και η θέση σου μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πλην του ότι είσαι ηγέτης και έχεις ηγετικό ρόλο, είναι το να αποσοβείς τον κίνδυνο από την εστία, μέχρι να φτάσει μπάλα στον τερματοφύλακα. Ποια ήταν η στιγμή της χρονιάς που είπες ευτυχώς ήμουν εκεί? Σε μια φάση που δεν ήμουν εγώ, αλλά τη θυμάμαι πολύ καλά, είναι στη φάση του Αραούχο στον τελικό κυπέλου, όπου το πλασέ βγήκε λίγο έξω από τα δοκάρια. Επειδή ήταν σε κρίσιμο σημείο, ήταν σημείο όπου σου δίνει κάποιο τρόπαιο, και νομίζω ότι αυτή η φάση τη θυμάμαι και την ξαναθυμάμαι. Και αυτή η φάση ήταν όλη τη χρονιά στο ναι, για σας. Έτσι ακριβώς, ναι. Της ομάδας. Είναι το σπίτι σας, όπως για την οικογένεια είναι το σπίτι, για τους αθλητές είναι τα αποδυτήρια, ο χώρος με τον οποίο μοιράζονται τα περισσότερα συναισθήματά τους, τις χαρές, τις λύπες. Υπάρχει ένας κώδικας επικοινωνίας μυστικός ανάμεσα στους αθλητές. Ποιες είναι οι στιγμές που θυμάσαι μέσα στα αποδυτήρια της σεζόν που πέρασε, οι πιο χαρούμενοι και οι πιο στενάχωροι για σένα? Στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, που έχουν αποφασίσει ότι δεν θα γίνει το παιχνίδι, ήμασταν όλοι εδώ μαζεμένοι, όλοι οι παίκτες, και φωνάζαμε τους παίκτες του Ολυμπιακού να βγουν να παίξουμε. Ήταν κάτι το οποίο έδειχνε πόσο πολύ θέλαμε να παίξουμε, πόσο πολύ θέλαμε να, να διεκδικήσουμε.
διεκδικήσουμε την νίκη σε αυτό το παιχνίδι για να επιτευχθεί ο στόχος μας. Στο μάτς το οποίο διακόπηκε για την ΑΕΚ, πώς διαχειριστήκατε τα βοητήρια? Ήταν πολύ περίεργο, γιατί δεν βρισκόμασταν εδώ μέσα. Ήμασταν έξω στο γήπεδο κάποιοι ποδοσφαιριστές, έξω από τα βοητήρια, γιατί υπήρχε μια σκέψη ότι θα γίνει το παιχνίδι, θα συνεχιστεί. Τουλάχιστον αυτό έβγαινε από κάποιες πληροφορίες και είχαμε στο μυαλό μας ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την ΑΕΚ τα τελευταία λεπτά, να διεκδικήσουμε τη νίκη στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Οπότε δεν βρισκόμασταν εδώ, δεν ήμασταν εδώ λοιπόν. Οι παίκτες ήμασταν πολύ χωρισμένοι. Θυμάσαι κάποια στιγμή απόλυτη σιωπή στα ποδητήρια? Στα ποδητήρια απόλυτη σιωπή είχαμε στο παιχνίδι στην Όστερσουντ, όπου είχαμε αποκλειστεί. Δεν πιστεύαμε ότι είχε γίνει αυτό το πράγμα και ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να πει κανείς κάτι, δεν μπορούσε κάποιος να δικαιολογήσει το πώς έγινε αυτό. Ποια κουβέντα του coach του Ράσμαν Λουτσέσκου σου έχει μείνει πριν από αγώνα? Δεν θα πω μια τάκα, θα πω ότι από τα σκηνικά που γίνανε στον αγώνα με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, προσπάθησε να μας έχει συγκεντρωμένους μέσα στους στόχους μας, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε σε κάθε παιχνίδι τη νίκη. Ήταν μια περίοδος όπου προσπαθούσε με τον τρόπο του να μας κρατάει συγκεντρωμένους στους στόχους μας. Και θα ήθελα να κρατήσω αυτή την περίοδο και όχι μια ατάκα, αλλά γενικά μια περίοδος 2 μηνών, νομίζω, όπου μας είχε... Είναι πολύ δύσκολο για τον προπονητή, ο οποίος γνωρίζει ότι οι παίκτες του έχουν περάσει από όλη αυτή τη διαδικασία την ψυχολογική, να χάνουν το πρωτάθλημα, για τους ίδιους άδικα. Πώς επαναφέρεις μετά την ψυχολογία, ας πούμε, σε ένα παίκτη, και εσείς πώς επανήλθατε για να μπορέσετε να διεκδικήσετε τον επόμενο στόχο? Γιατί δεν είναι εύκολο. Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Έπρεπε να γίνει και πολύ γρήγορα. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι, νομίζω ότι μπορούν κάποιοι να το καταφέρουν. Ήταν ο προπονητής με το τεχνικό επιτελείο που ήταν κοντά μας και προσπαθούσε με κάποια τρίκ να μας έχει εκεί πέρα κοντά. Αλλά και οι ποδοσφαιριστές όπου βρισκόμασταν μέσα στα ποδητήρια, όπου και εμείς μεταξύ μας προσπαθούσαμε να επαναφέρουμε την όρεξη που θα έπρεπε να είχαμε ούτως ή άλλως. Φεύγουμε από τα ποδητήρια, βγαίνεις, κλείνεις την πόρτα, ετοιμάζεσαι για το μάτς. Ποια είναι η τελευταία σου σκέψη κλείνοντας? Να πάνε όλα καλά. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Να πάνε όλα καλά.